Με απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στο εργατικό κέντρο των Σερών και συλλαλητήριο τη Δευτέρα 1η Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς στις Σέρες. Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Σερών καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών στην 24ωρη γενική απεργία με αφορμή τον εορτασμό της πρωτομαγιάς. Η 1η Μαΐου είναι η μέρα ορόσημο για όλη την κοινωνία και μας δίνει το δίδαγμα ότι χωρίς αγώνες δεν μπορεί να κατακτηθεί τίποτε. Βλέπουμε ότι είναι επίκαιρο ποτέ όσο άλλοτε στη χώρα μας μέσα από μια μνημονιακή πολιτική των 8 ετών η οποία έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, στους συνταξιούχους, τους νέους, τους οποίους βλέπουμε ότι και σήμερα μέσα από τις πολιτικές οι οποίες είναι και το 3ο μνημόνιο, το οποίο περιμένουμε μέσα στο Μάιο να ψηφιστεί, το οποίο θα φέρει και άλλα δεινά στους εργαζόμενους, μείωση μισθού, μείωση του εισοδήματος μέσα από τη σκληρή φορολογία, το οποίο όπως γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες οι πολίτες που βιώνουν αυτά τα μέτρα τα οποία καθημερά παρακολουθούν, είναι 3,6 δισεκατομμύρια τα οποία θα προέλθουν από τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις και ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι και το αφορολόγητο θα πέσει κι άλλο. Εμείς προετοιμάζουμε το κλίμα ώστε να διαμαρτυρηθούμε απέναντι σε αυτή την πολιτική και σε αυτό το 4ο μνημόνιο το οποίο θέλουν να φέρουν. Ήδη το 3ο ψηφίσανε και θέλουν να μας φέρουν και ένα 4ο μνημόνιο το οποίο θα εφαρμοστεί το 18 και το 19. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους, την Δευτέρα 10.30 μπροστά στο εργατικό κέντρο θα συγκεντρωθούμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να βροντοφωνάξουμε ότι δεν πάει άλλο αυτή η οικονομική πολιτική η οποία έχει ταλανίσει τον ελληνικό λαό και τον έχει φέρει σε επίπεδα φτώχειας, να δώσουμε το παρόν και να αγωνιστούμε μέσα από την ενότητά μας όλα τα συνδικάτα και να τιμήσουμε την 1η Μαΐου, η οποία είναι ορόσημο για όλο τον κόσμο. Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της εργατικής πρωτομαγιάς απίφθινε και ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Σερών Κώστας Τρίκας, τονίζοντας πως το φετινό μήνυμα είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλες θυσίες. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους μαζί με το εργατικό κέντρο, τους συναδέλφους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στην κινητοποίηση της Δευτέρας για την εργατική πρωτομαγιά, έτσι ώστε όχι μόνο να τιμήσουμε τους νεκρούς από τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την συγκυβέρνηση, αλλά και προς το διευθυντήρια του εξωτερικού, ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δεν μπορούν να κάνουν περαιτέρω ακόμα θυσίες οι οποίες αποβαίνουν άσκοπες. Καλούμε λοιπόν σε μαζική συμμετοχή τη Δευτέρα το πρωί στις 10.30 στη συγκέντρωση εδώ στο εργατικό κέντρο και στη συνέχεια στην πορεία για την κατάθεση των στεφανιών, έτσι ώστε όχι μόνο να τιμήσουμε αλλά και να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικοί απόγονοι όλων αυτών των αγωνιστών των προηγούμενων 131 ετών. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά, έρχεται να ισοπεδώσει ό,τι είχε απομείνει από τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, από τους μισθούς, τις συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση, τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών για περαιτέρω πλεόνασμα 3,5% θα υλοποιηθούν και πάλι μετά από άγρια φοροεπιδρομή και φορολαιλασία εις βάρος των εργαζόμενων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, όλων των κοινωνικών στρωμάτων.